Επάγεται από ιώσεις, το βγάζουμε δηλαδή μπροστά, η άσκηση και από ανεργιογόνο. Προσοχή σε αυτά τα παιδάκια στους ευρωοικιακούς ρήπους, με πρώτο και καλύτερο τσιγάρο. Φεύγοντας από τις αλλεργίες του αναπνευστικού, πάμε στις αλλεργίες από σπίτιες κυβέρνησης, που δυστυχώς στις πτήσεις τους δεν εξαιρούν τον εναέριο χώρο του σχολείου. Η αλλεργία στις φίτες και στις μέλισσες, στη σχολική ζωή, δεν είναι τόσο συχνή όσο η δημοτική, αλλά μπορεί να προκαλεί λες συμπτώματα άλλων της άγρισης σοβαρότητας, που να αρχίζουν με τοπικές αντιδράσεις, όπως πρέξιμο, ερυθρότητα, μισμό, να είναι αυτά με συστηματικές αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να φτάνουν και αυτές μέχρι να απώλεια αισθήσεων. Για τις αντιδράσεις σε φίτες μέλισσες πρέπει να τονιστούν τα εξής. Πρώτον, μπορεί να εμφανιστεί αντίδραση και σε ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει ιστορικό προηγούμενο αντίδραση. Οποιαδήποτε εκδήλωση μετά από τσίπημα που είναι πέρα από το σημείο του τσίπηματος είναι σήμα πιθανή σοβαρή αντίδραση στο επόμενο τσίπημα. Όσο πιο γρήγορη είναι η έναρξη της αντίδρασης, τόσο πιο επικίνδυνη είναι και ο αλλεργικός στη μέλισσα μπορεί να κάνει αλλεργική εκδήλωση και στη σφίγγα και αντίστροφα. Χωρίς να σημαίνει αυτό πάντα, γιατί για σταυρόμενες αντιδράσεις δεν υπάρχουν πάντα. Οι γονείς και εδώ δεν το συζητάμε πριν να ενημερώνουν τους δασκάλους για την αλλεργία του παιδιού τους. Και οι δάσκαλοι, όπως είπαμε για όλους και στις άλλες αντιδράσεις, να μπορούν να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα και να δράσουν αναλόγως. Όμως στοιχειώδη μέτρα είναι η απομάκρυνση των φωλιών φυτικών ή να μην πάρουν σκουπίδια με υπολείμματα φαγητού στις αυλές, στο σχολείο και τα παιδάκια αυτά στις εποχές που έχουμε έντονη κυκλοφορία των μελλοντέρων να μην φορούν σκούρα ρούχα, να μην φορούν αρώματα και να μην κυκλοφορούν σκουπίδια. Από όλη βέβαια αποβλή των σκουπίδιων μελισσών δεν υπάρχει. Αυτή εδώ είναι μια διαφάνεια που αναφέρεται στο παιδί που κάνει ανοσοθεραπεία στο σχολείο. Ανοσοθεραπεία κάνουμε στην αλλεργική ρινοεπιτραχύτητα, στο άσθμα και στην αλλεργία σε νεότερα. Τώρα, τελευταία στις ΗΠΑ, πειραματικά γίνεται ανοσοθεραπεία και στην τροφική αλλεργία. Γίνεται με δύο τρόπους, είτε υπογλώσσια ή υποδόρια, και θέλουμε να τονίσουμε το εξής. Το παιδί που κάνει ανοσοθεραπεία μπορεί να συμμετέχει πλήρως και ελεύθερα στις δραστηριότητες του σχολείου. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ανοσοθεραπείας και τροφών ή φαρμάκων και δεν σκεφτίζεται για νοσοθεραπεία με φύγουσα αλλεργική κατάσταση στο σχολείο, είτε σαν αιτία τη, είτε σαν παράγοντα που δυσκολεύει την αντιμετώπιση άλλη κατάσταση. Μια άλλη σχετικά συχνή αλλεργική κατάσταση που πολλοί την μπερδεύουν και λένε με το αλλεργικό σοκ είναι η κλίνωση αγκυροίδημα. Είναι αυτό που λέει ο κόσμο, η κλίνωση πετάλε. Είναι πολύ συχνή. Γιατί ένα στα 4-5 άτομα σε κάθε φάση τη ζωή του θα κάνει κλήρωση. Εκφράζεται, όπως είπαμε, με κομφούς και με είδημα, κυρίως στα βλέφαρα και στα χείλη. Δεν είναι, μην τρομάξουμε, η κλήρωση και το αγκυροείδημα δεν είναι επικίνδυνες αντιδράσεις, εκτός αν συνοδεύονται από τα συμπτώματα που βλέπετε εδώ. Τερμίσματα, ρινική καταρροή, συγχώρηση, βράχος φωνής, βήχας δύσπνοια, ναυτή αέμετος κοιλιακό άλκος, ζάλι πότας υποθυμία, δηλαδή αν κάνει κάτι παρέα και από άλλα συστήματα και εκτός από εδώ. Η πλήρωση μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε στο σώμα με διάφορα μεγέθη, χαρακτηρίζεται από πλησμό, το χρώμα της είναι απαλό ροζ ερυθρό, οι βλάβες είναι ξυλαφιτές και υποχωρούν στην πίεση, έρχεται και φεύγει. Σβήνει σε μια περιοχή και εμφανίζεται σε άλλη. Δηλαδή το χαρακτηριστικό είναι η φαγούρα και το άναμα σβήσουν. Το αγκυροίδημα γίνεται σε καλά ροζ ιστού στην βλέφαρα και βλέπουμε μια εικόνα πρεξίματος που επιμένει και το παιδάκι ή ο μεγάλος έχει την αίσθηση της πίεσης. Οι σκληρότερες αιτίες είναι τροφές, φάρμακα, τσιπήματα υπεροπτέρων, άσκηση, φυσικοί παράγοντες, αλλαγές θερμοκρασίας, παράδειγμα σκάρι. Στη θάλασσα στα πρώτα μπάνια μπορεί όταν είναι κρύο το νερό να κάνει πλήρωση εκ ψύχους, στην άσκηση όταν υδρώσει μπορεί να κάνει πολυμερική πλήρωση και από την πίεση να κάνει πλήρωση εκ πίεσης, όπως το σημείο που το πιέζει η σχολική τσάντα. Είναι πολύ συχνή η κλήρωση σε ιώσεις στα παιδιά. Επίσης μπορεί να προκαλείται και από στρες και σπάνια είναι ιδιοπαθής. Η αντιμετώπιση στο σχολείο, αντισταμινικά και κορτικοειδή όταν συνυπάρχει αγκυροίδημα. Η πορεία της κλήρωσης συνήθως είναι καλή σε λίγες μέρες από το δράμι, η οξία κλήρωσης και εδώ δεν χρειάζεται κανένας έλεγχος. Εάν όμως ξεπεράσει τις 6 εβδομάδες, τότε που δεν μιλάμε για χρόνια κλήρωση, πρέπει να προσδιορίσουμε την αιτία γιατί μπορεί να υπάρχει υποκείμενο νόσημα
και να δεχτεί από τον αλλεργενόμενο για εξωγενείς παράγοντες όπως είναι τροφική αλλεργία. Μπορεί να χρειαστεί αγωγή με αντισταμινικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, που είναι μια ασφαλής θεραπεία. Έχουμε ιδιαίτερες μορφές κλίνωσης, όπως είναι η κλίνωση εξ επαφής κάποιος, συνηθισμένο φαινόμενο στο σχολείο, αν υπάρχουν πεύκα, η χολινεργική κλίνωση, η οποία είναι η κλίνωση που σου είπαμε και προηγουμένως, όταν ζεσταθεί, βγάζει μικρές πετάλες, οι οποίες κρατούν γύρω στα μισή ώρα. Και η βλαβιδόδηση κλίνωση, η κνήφη που είναι από τσιπήματα. Πάμε στην φαρμακευτική αλλεργία, η οποία είναι μια αλλεργία που δεν είναι τόσο συνηθισμένη στην παιδική ηλικία. Εδώ η φαρμακευτική αλλεργία έχει υπερεκτιμηθεί και η αλλεργική ταμπέλα, όχι κυρίως όχι μόνο στα παιδάκια στους μεγάλους, όταν μιλάει για αλλεργία από φάρμακα, στην ουσία η διάκοση στις πλήστες των περιπτώσεων έχει πει λαθασμένα, διότι στα πλαίσια μιας λίμωξης, αν στα πλαίσια μιας λίμωξης εμφανιστεί η κνήδωση ή άλλα εξαρθήματα, τα οποία είναι συνέπειες αυτής, ταύτης της λίμωξης και όχι του φαρμάκου, θα ενοποιηθεί το φάρμακο, το οποίο είναι ένας αθώος περαστικός που ενοποιείται γιατί βρέθηκε σε λάθος μέρος, σε λάθος ώρα. Το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει άμεσες και καθυστερημένες αντιδράσεις. Συνήθως τα προηγούμενα φάρμακα στο σχολείο δεν προκαλούν σοβαρή αντίδραση. Όμως, όταν υπάρχει φαρμακευτική αλλεργία, είναι σημαντικό να αποφεύγει τη λήψη ή την επαφή με το ίδιο ή όμοια φάρμακα, όχι μόνο το παιδί και οποιοςδήποτε, και πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγίες από τον αλλεργολόγο που θα πρέπει να πληρώνται πιστά, διότι η φαρμακευτική αλλεργία είναι μια αλλεργία που μπορεί να οδηγήσει σε αναφυλαξία. Τελευταία, άφησα την πιο επικίνδυνη αλλεργική αντίδραση, την αναφυλαξία, το αλλεργικό σοκ. Τα κύρια αίτια είναι τροφές, άσκηση, τσίπημα ενδοκτέων, φάρμακα, αλλεργία στο λάτεξ. Πρέπει να τονιστεί ότι το 20% των αντιδράσεων αναφυλαξίας στα παιδιά εμφανίζονται μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Άρα, έχουμε κάθε λόγο να ελαττώσουμε τις πιθανότητες εμφάνισής της. Για να τις ελαττώσουμε, θα τις ελαττώσουμε με ενημέρωση διδασκών και συμμαθητών, με αποφυγή έκθεσης των αλλεργικών παιδιών στα υπαίθρια αλλεργόνα, με έλεγχο του σχολικού περιβάλλοντος, είπαμε, φωλιές ενδοκτέων ασφυκών στο σχολείο και ειδικία στην τροφική αλλεργία, με ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις που ανατρέπονται καθημερινότητα, βλέπετε εδώ τη διαφάνεια, γιατί ένα πολύ μεγάλο, μια έξαρση των αλλεργιών στα αλλεργικά παιδιά είναι στις εκδρομές και στις σχολικές γιορτές. Αν παρά τις άρεστες προφυλάξεις σε μία αντίδραση, έχει μεγάλη σημασία η ίδια αναγνώριση όπως έχω πει και η αντιμετώπιση. Στην αναγνώριση της αναφυλαξίας θα μας βοηθήσουν, θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό, πρώτον, ότι το γεγονός πριν από τα συμπτώματα υπήρξε επαφή του παιδιού με το γνωστό υπέστον αλλεργικό, το οποίο ξέρει από τους γονείς του. Ή με ένα ενδυνάμει αλλεργικό όταν συμβαίνει για πρώτη φορά ή δεν το ξέρει ο δάσκαλος. Παράδειγμα χάρη, αν έχει προηγηθεί ένα σύνθημα μέλη σας και ακολουθήσουν τα συμπτώματα. Δεύτερον, ότι η εμφάνιση των συμπτωμάτων μετά την επαφή με το αλλεργικό είναι άμεση. Και τα χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι αυτά που βλέπετε εδώ από διάφορα όργανα, όπως από το δέρμα, εξαρθήματα, νησμός, φτερνίσματα, ρινική καταρροή, συμφόρηση, δίχας, δύσπνοια, ναυτία, αίματος, κοιλιακός άργος, ζάνη, υπόταση, υποθυμία. Εδώ, στη διαφάνειά μας, υπάρχει ένα υπόδειγμα σχεδίου δράσης, το οποίο έχει συνταχθεί για συγκεκριμένο αλλεργικό μαθητή από τον αλλεργολόγο. Βλέπετε ότι υπάρχουν αντιστοιχεία του παιδιού, ακόμα και φωτογραφία, ο οποίος έχει συνταγογραφήσει και τα απαιτούμενα φάρμακα. Το σχέδιο θα ενοποιηθεί από τον δάσκαλο, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί και ενημερωθεί, ή από τον ίδιο τον μαθητή, εάν η ηλικία του επιτρέπει την εκπαίδευσή του για αυτοχορήγηση. Στο σχέδιο καθορίζεται η ανάλογη δράση στην αντίδραση με βάση τα συμπτώματα. Από εκπαιδευμένο δάσκαλο μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογο σχέδιο για οποιαδήποτε περίπτωση αναφυλαξίας με χρήση φαρμάκων που θα υπάρχουν στο φαρμακείο του σχολείου. Είναι ένα σχέδιο πάρα πολύ εύκολο στην κατανόηση και στην εκτέλεση και παρόδο, όποια σχολική μονάδα επιθυμεί μπορούν να συνεργαστούν για την κατάρτιση του σχεδίου, όχι μόνο για την αναφυλαξία, αλλά και για άλλα ακούστερα αλλεργολογικά νοσήματα που εκδηλώνονται στο σχολικό περιβάλλον. Οι βασικές αρχές πέρα από σχέδια αντιμετώπισης της αναφυλαξίας είναι να τοποθετήσουμε σε ήπια θέση του παιδί με τα πόδια ψηλά, να απομακρύνουμε το έπιπλο, παραδείγματος χάρη, πολύ μεγάλο τροφόρο από το στόμα του ή αφαίρεση κεντρίου σε ελληνικό μέρη σας,
να κοργήσουμε αδρεναλίνη σύμφωνα με το σχέδιο ή και άλλα φάρμακα επίσης σύμφωνα με το σχέδιο να καλέσουμε βοήθεια μετά, εξηγώντας το επίγον, να κάνουμε περιγραφή των συμπτωμάτων και να ζητήσουμε ειδικές οδηγίες. Σε όλη αυτή τη διαδικασία θα υπάρχει συνεχής εποπτεία ενέργεια του παιδιού που θα παραμένει σε ίδια θέση, ακόμα και αν τα συμπτώματά του αρχίζουν να υποχωρούν. Σε αυτή τη διαφάνεια υποδεικνύεται η αυτοπορήγηση αδρεναλίνης, που είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Και άφησα στο τέλος, επειδή προείπα και πάλι, το σχολείο είναι συνυφασμένο με το παιχνίδι και την άσκηση. Όμως επειδή υπάρχουν αδρεναλικές καταστάσεις που εκδηλώνονται κατά την άσκηση, θα πρέπει να γίνει μια σύντομη αναφορά σε αυτές για γνώση του δασκάλου και ιδιαίτερα του γυμναστήριου. Οι αδρεναλικές εκδηλώσεις κατά την άσκηση είναι παροξισμός άσματος ή άσμα που προκαλείται από την άσκηση. Μην το αναφέραμε και προηγουμένως. Η υποενεργική κλίνωση επίσης την αναφέραμε προηγουμένως. Και μιλάμε τώρα για σοβαρή κατάσταση, σπάνια ευτυχώς, αναφυλαξία από άσκηση. Δηλαδή, ένα παιδί εμφανίζει τα συμπτώματα που αναφέραμε της αναφυλαξίας κατά τη διάρκεια της άσκησης. Και υποδιαίνεται η αναφυλαξία. Η αναφυλαξία από άσκηση μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τροφή ή ανεξαρτάται από τροφή. Και αυτή που εξαρτάται από τροφή σημαίνει ότι για να προκύψει θέλει δύο πράγματα. Άσκηση αφενός και τροφή 2-3 ώρες πριν. Υπάρχουν δύο υποδιαιρέσεις, μπορεί να θέλει ειδική τροφή, να είναι αλλεργικό σε συγκεκριμένη τροφή ή να απαιτεί ή μάλλον να φτάνει οποιαδήποτε τροφή. Τα τελικά μας συμπεράσματα στο γνωστό αγαπημένο και αξέχαστο μαυροπίνακα. Δεν θα τα επαναλάβω, τα αφήνω στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε θερμά τον γιατρό μας για τα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ακούσαμε ως εκπαιδευτικοί και πιστεύω ως ακροατήριο δεν είστε εκπαιδευτικοί. Το πλέον πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητά μας στο σχολείο και σε πόσους ρόλους πρέπει να ανταποκριθούμε όταν χτυπάει το κουδούνι και ξεκινάει μια μέρα στο σχολείο. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης, τον κύριο Χρήστο Κανακάκο, καθώς και την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας και πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κυρία Μαρία Τσιρόνη. Το λόγο έχει ο κύριος Κουτσοβίτης, ο κύριος Παρασκευάς Κουτσοβίτης, ο παιδίατρος, που θα μας αναπτύξει το θέμα και μέσα από το στόμα του θα ακούσουμε ένα παιδί να μιλάει για την υγεία του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές της εκδήλωσης, την πρόσκληση και την τιμή να παρουσιάσω κάτι από τα ενδιαφέροντά μου και από την αγωνία μου. Ο καθένας μας ασχολείται με κάτι και αυτή είναι η αγωνία του και για μας ακόμα περισσότερο και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα παιδιά είναι ακόμα περισσότερο. Ο στόχος είναι κάποια ευαισθητοποίηση. Θα δείτε αρκετά ερεθίσματα, θα σας αλλάξω λιγάκι το κλίμα και από ό,τι ευχαριστίες είπα και πάλι, ευχαριστώ τη Διευθύντρια, το Σύλλογο, τους παρευρισκομένους. Να ξεκινήσω κατευθείαν. Η αγωνία μας πάντα και για μας τους ίδιους και για τα παιδιά μας είναι αυτό που λέγεται υγεία. Αγαπητοί γονείς, ξεκίναγε η προηγούμενη διαφάνεια προσπαθώντας να δώσει την έννοια ενός παιδιού που αγωνιά και ο ίδιο και το ίδιο για την υγεία του. Για σας μπορεί και για τους περισσότερους από εμάς να σημαίνει μια κατάσταση ότι δεν είμαι άρρωστος για να με πάτε στον γιατρό. Όλο και περισσότερο βέβαια και οι περισσότεροι είσαστε γνώστες αυτού του γεγονότος. Η υγεία δεν σημαίνει ένα αυτό τέτοιο ξερό πράγμα, σημαίνει κάτι πάρα πολύ πιο βαθύτερο και σοβαρότερο και θα το δούμε σε λιγάκι, ίσως λιγάκι εν συντομία. Για μένα, λέει το παιδί, η υγεία σημαίνει ένα υγιές περιβάλλον και μια υγιή σχέση με αυτό. Κρατήστε αυτά τα δύο. Ο άνθρωπος ζει, κινείται, έχει εμπειρίες αυτό ένα περιβάλλον και έχει μια σχέση με αυτό. Εξού και όλοι μας είμαστε γνώστες ενός ευδόκιμου και καλού περιβάλλοντος, ενός περιβάλλοντος που όσο καλό και να είναι το δέντρο, δεν πρόκειται ποτέ να ευδοκιμήσει.
Ο στόχος βέβαια είναι μέσα από αυτή τη σχέση να υπάρξει μια ανάπτυξη του δυναμικού και εν τέλει οι ικανότητες να ευδοκιμήσει ο άνθρωπος και να δώσει τον καλύτερο εαυτό του και για τον ίδιο τον εαυτό του και για την ίδια την κοινωνία. Με άλλα λόγια, είναι η πορεία του παιδιού που ανάλογα την ηλικία του έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετική επίδραση από το περιβάλλον και εν τέλει ο στόχος είναι ακριβώς μια υγιή σχέση, μια υγεία σωματική για το σήμερα και για το μέλλον, μια υγεία νοητική, μια υγεία συναισθηματική, κοινωνική και βέβαια πνευματική. Αυτός είναι ο στόχος της υγείας, αυτός είναι ο ρόλος της υγείας σήμερα. Έτσι λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε ένα παιδί από την μόλις ύπαρξή του στην εγκυμοσύνη μέχρι την εφηβεία του και την ενηλικίωσή του. Από την άλλη, με το δυναμικό του και τις ανάγκες του, οι ανάγκες είναι αυτές οι οποίες θα το οθήσουν να έρθει σε σχέση με αυτό το περιβάλλον, είναι ομοφλός για να μπορέσει να σχετιστεί και από την άλλη πλευρά βλέπετε ένα ολόκληρο περιβάλλον, κάπου εκεί είμαστε και εμείς, ένα τεράστιο περιβάλλον, πολύ κοντινό, ευρύτερο, οικογενειακό, ευρύτερο οικογενειακό, σχολικό, κοινοτικό, εθνικό, παγκόσμιο περιβάλλον. Στον βαθμό που αναλογεί για το κάθε τι στο συγκεκριμένο παιδί υπάρχει μια αλληλεπίδραση, μια σχέση η οποία πολλές φορές διαλάθει το πόσο σημαντική μπορεί να είναι αυτή η σχέση. Έτσι λοιπόν, όπως είπε προηγουμένως, αυτή η σχέση με το περιβάλλον μας, το οποίο το περιβάλλον κρύβει κινδύνους, αλλά κρύβει και τη ζωή, αυτό που θα μας ζωοποιήσει και θα μας προστατεύσει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτή η σχέση η οποία θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους και να αυξήσει τους ευοδοτικούς παράγοντες, θα επηρεάσει, θα είναι σε μια δυναμική σχέση βέβαια με το γενετικό μας χώρο, το περιβάλλον μας γύρω-γύρω, το κοινωνικό, οικονομικό, το πολιτιστικό και βέβαια σαφώς το σύστημα υγείας και με αυτό θα καταφέρουμε την επιβίωση και τις εμπειρίες. Προσέξτε να δείτε, οι εμπειρίες αυτές πια επιστημονικά έχουν βρεθεί ότι αποτυπώνονται ακόμα και στον εγκέφαλο. Δηλαδή, μια κακή εμπειρία στην πρώιμη παιδική ηλικία αφήνει στιγμάτα, εντυπώματα στον εγκέφαλο. Δεν είναι δηλαδή μια απλή εμπειρία την οποία την περάσαμε, αν δεν την ξεχάσαμε. Μας συνοδεύει και μάλιστα μας συνοδεύει και συμμετέχει πάρα πολύ σημαντικά στην σωματική, ψυχοκινητική, νοητική ανάπτυξή μας και στη συμπεριφορά μας. Και βέβαια, μια ιδιαίτερη έμφαση θα ήθελα να δώσω, γιατί όλες αυτές οι εμπειρίες εντυπώνονται επάνω στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Εκείνο όμως που μας κάνει πολλές φορές μια ιδιαίτερη διαφορά είναι ότι η σχέση μας με το περιβάλλον, η οποία είναι ουσιαστική, μπορεί να έχουμε εμπειρίες, αλλά είναι και θέμα βαθύτητα σχέσεως, είναι αυτό που μας κάνει την συναισθηματική ανάπτυξη που είναι ουσιαστική για τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Και βέβαια, θα το δούμε και αμέσως μετά, επιστημονικά έχει τεκμηριωθεί ότι περίπου 30% των προβλημάτων υγείας, εδώ βέβαια εντυπωσιασμένο μας λέει για το μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο το ξέρετε όλοι, αρτηριοσκλήρωση, υπέρταση, αλκοολισμός και αυτά, οφείλεται 30% στις εμπειρίες του περιβάλλοντος. Δηλαδή, ένας στους τρεις από τους ανθρώπους σήμερα που έχει σάχαρο, που έχει υπέρταση, που έχει έμφραγμα, ένα στους τρεις οφείλεται στις εμπειρίες, στις λάθος, είτε ένα λάθος περιβάλλον, είτε μια λάθος σχέση με το περιβάλλον του. Και αυτό φαίνεται. Και εδώ μια τελευταία μελέτη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ακριβώς μας λέει ότι ένα στους τρεις και παραπάνω από τις αρρώστιες σήμερα παγκοσμίως οφείλεται στο περιβάλλον, 37% οι θάνατοι οφείλονται στο περιβάλλον. Και βέβαια καταλαβαίνετε και το ξέρουμε όλοι ότι η επίδραση του περιβάλλοντος είναι περισσότερο στα μέρη τα κεντρικά, τα οποία είναι τα συστήματα υγείας, δεν υπάρχει τόσο ανάπτυξη, δεν υπάρχει τόσο προστασία, τόσο ευαισθητοποίηση στο περιβάλλον και συνεπώς εκεί τα πράγματα είναι πιο σημαντικά.
Αυτό το παιδί λοιπόν μας υπενθυμίζει ότι κάποτε το πρόβλημά του ήταν να μην αρρωστήσει από κάποια ίωση, από κάποια λοιμώξη, συγγνώμη. Παλαιότερα ήταν σοβαρές οι λοιμώξεις, η ελονοσία, σοβαρές πνευμονίες, φυματίωση και όλα αυτά. Ήταν να μπορεί να φάει, να μην πεθάνει από την πείνα, να μην έχει βέβαια κάποιο σύνδρομο, η φτώχεια και βέβαια να μην αρρωστήσει και βρεθεί σε ένα κακό σύστημα υγείας που αντί να τον βοηθήσει τελικά ή δεν υπάρχει καθόλου. Άρα τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να ευοδοθούν. Σήμερα τα πράγματα τα βλέπουμε διαφορετικά, έχουν αλλάξει, θα έλεγα τα βλέπουμε πιο ολοκληρωμένα. Μπορούμε πια να έχουμε κάνει ένα βήμα πιο πέρα και ίσως ένα βήμα πιο κοντά προς την αλήθεια. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι πιστεύω της μόδας ότι αν θα θέλαμε να μιλήσουμε για αρρώστια σήμερα, πρακτικά θα λέγαμε για ένα οικολογικό πρόβλημα. Γιατί το περιβάλλον μας πρακτικά είναι ό,τι μας περιβάλλει από το πολύ στενό του σώματός μας μέχρι το ευρύτερο που σας έδειξα και ακριβώς θα δούμε εδώ και θα καταλάβετε ότι αυτό το περιβάλλον βρίσκεται σε κρίση ή η σχέση μας μαζί του βρίσκεται σε κρίση. Είναι λοιπόν αυτό το περιβάλλον, θα είναι δύσκολο γυρίζω και δεν το βλέπω. Το φυσικό περιβάλλον το οποίο με τα ατυχήματα έχει αρχίσει πλέον για τους λόγους που ξέρουμε όλοι να προπορεύονται και να θα δούμε ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό προβλημάτων υγείας εκεί, οι τοξικές επιδράσεις, οι αλλεργίες όπως ακούσαμε και θα τις συναντάμε πάρα πολύ συχνά μπροστά μας. Το οικογενειακό περιβάλλον δυστυχώς με τα προβλήματα συνοχής στην κρίση στην οικογένεια, διάφορες δυσλειτουργικές οικογένειες όπως βλέπετε εκεί, με τα πρότυπά τους που κουβαλάνε την υπερκατανάλωση, την παχυσαρκία. Καμιά φορά την κακοποίηση, όχι συγγνώμη καμιά φορά, όλο και περισσότερο την κακοποίηση πλέον από τα διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται. Το περιβάλλον γύρω-γύρω που αγγίζει σιγά-σιγά και τη χώρα μας με τη φτώχεια, την ανεργία, προβλήματα στέγασης, εκπαίδευσης, υπηρεσίες υγείας. Όλα αυτά λοιπόν θα λέγαμε είναι το σύγχρονο προβληματικό περιβάλλον μας. Και βέβαια το πολιτισμικό, τι πρότυπα έχουμε σήμερα, τι εξαρτήσεις, τι προσανατολισμούς έχουν τα παιδιά μας από τη μικρή τους ηλικία, ώστε να είναι προστατευμένα, να έχουν μια υγιή ενήλικο ζωή. Ένα περιβάλλον το οποίο είναι γεμάτο κινδύνους, που αντί να τους ελαχιστοποιούμε, μερικές φορές τους αυξάνουμε και αντί να βρούμε ευοδοτικά και προστατευτικά, αφήνουμε τα πράγματα να κυλάνε μόνα τους. Και βέβαια οι συνέπειες είναι προφανείς, κακοήθειες, καρκίνη δηλαδή σε έξαρση, άσθμα, αλλεργίες, αυτοανοσίες, φουλ, πολύ περισσότερο από ό,τι παλαιότερα, μεταβολικό σύνδρομο, σάχαρο που κάποτε ήταν μόνο στους ενήλικες, τώρα και στα παιδιά, ταχυσαρκία, υπέρταση, προβλήματα στοματικής υγιεινής, πάρα πολλά. Πολλά παιδιά πλέον δεν κάθονται στη θέση τους, υπερκινητικά, με προβλήματα λόγου, σχολικής ετοιμότητας, αδεξιότητας, στρες. Ορίστε και το στρες. Αυτή η βιολογική ενσωμάτωση είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι αν εκτεθεί ένα παιδί σε στρες επανειλημμένα, αυτό το πράγμα πλέον φαίνεται εγγεγραμμένο στον εγκέφαλό του. Έχει περαστεί. Θα το συνοδεύει και στην ενήλικο ζωή του και θα έχει τις συνέπειές του. Με διαταραχές συναισθήματος, συμπεριφοράς, άγχος, κατάθλιψη, κακοποίηση, βία, εξαρτήσεις και όλα αυτά τα οποία πλέον έχουν αρχίσει δυστυχώς να γίνονται όλο και πιο κοντά μας να έρχονται και όλο και πιο συχνά. Φανταστείτε ότι οι χρόνιες παθήσεις στην Αμερική, 13%, από 13% το 94 πήγανε στο 26,5% το 2006 που λέει, και γιατί παθήσεις λένε άσθμα, παχυσαρκία, διαταραχές συμπεριφοράς και προβλήματα συμπεριφοράς και προβλήματα εκπαίδευσης και ναι, μαθησιακά. Λοιπόν, το παιδί μας εδώ, αυτός που μας μιλάει, είναι ένα παιδί το οποίο βέβαια καταλαβαίνετε έχει πάρα πολλές ανάγκες, η πρωταρχική του ανάγκη
είναι η ασφάλεια, το να αισθάνεται δηλαδή ότι πατάει στα πόδια του, ότι είναι ασφαλής, ότι αισθάνεται καλά, και από εκεί και πέρα έχει μια πλειάδα αναγκών που θα τα οδηγήσουν και εμάς βέβαια να τις καλύψουμε, και το περιβάλλον λίγο πολύ να τις καλύψει και να έρθει σε σχέση. Δηλαδή μην τις βλέπουμε τις ανάγκες μόνο σαν μια αναγκαιότητα. Είναι ο βηματισμός προς τη ζωή. Είναι αυτό το οποίο τελικά του δίνει και τον διαμορφώνει και του κάνει και το να γίνει τελικά άνθρωπος. Η βασική φροντίδα, η ασφάλεια, η τρυφερότητα, τα ερεθίσματα, οι συμβουλές, η σταθερότητα, όλα αυτά για τη γονική φροντίδα, η υγεία, εκπαίδευση, συναισθηματική και ανάπτυξη συμπεριφοράς, η ταυτότητά του. Όλα αυτά είναι ανάγκες για έναν άνθρωπο, οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, η κοινωνική παρουσία, η ικανότητα αυτοφροντίδας και βέβαια όλα αυτά σε ένα περιβάλλον οικογενειακό που μας νοιάζει να είναι λειτουργικό, να μην έχει προβλήματα, και το ευρύτερο περιβάλλον, η διαμονή που μένει, η εργασία των γονέων, τα έσοδά τους, η ολοκλήρωση της οικογένειας και βέβαια η κοινοτική πόρη, δηλαδή η πόρη που έχει κοινότητα, που μπορεί να διαθέσει για τις ανάγκες αυτού του παιδιού και αυτού του ανθρώπου και όλης της κοινότητας για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Κάποτε βέβαια, για γνωστούς λόγους, οι ανάγκες αυτές και οι σχέσεις που δημιουργούν και οι εμπειρίες που έρχονται είναι πάρα πολύ ωραίες. Μια ωραία οικογένεια, ένα ωραίο περιβάλλον, καλή διατροφή, προσεγμένη και όλα αυτά. Η οικογένεια λοιπόν, δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι και πάντα τόσο καθαρά ιατρικά. Οι γονείς μας, λέει εδώ, του παιδιού δεν είναι εύκολοι και μάλιστα βρεθήκαν και άνεργοι, και δυστυχώς η φτώχεια και η ανεργία είναι πραγματικά μια μάστιγα. Φανταστείτε ότι όταν είσαι φτωχός και άνεργος, έχεις πολύ μεγάλη πιθανότητα καθοδόν να αποκτήσεις κατάθλιψη, να πάθεις ατύχημα, κακοποίηση, συχνές νοσηλίες, αλλεργίες, άσθημα, αναπνευστικά προβλήματα, κακή στοματική υγιεινή, αυτοανοσία, υπέρταση, υπερπυσαρχία, υπερπυσαρχία, διαβήτη, συναισθήματα, προβλήματα και όλα αυτά. Ένα καλό πράγματα. Κάτι που ίσως ο λαός μας παλιά το έλεγε ότι... Πώς το έλεγε βέβαια, όπου... Πώς τη μοίρα του. Δυστυχώς, βέβαια, κάποτε ήταν έτσι. Σήμερα θα έπρεπε να είναι λίγο διαφορετικά, γιατί εννοείται ότι υπάρχει ένας χώρος, μια πολιτεία, ένα κράτος το οποίο ακριβώς δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των πιο αδυνάτων. Ξέρω πολλοί άλλοι μπορούν και τα φτιάχνουν όλα αυτά. Αλλά δεν ζούμε πια σε μια περίοδο που λέμε είσαι φτωχός, την πάτησες. Δεν θα έπρεπε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό το συγκεκριμένο παιδάκι μετανάστευσε και σε μια χώρα λόγω των προβλημάτων αυτών, και ξαφνικά βλέπει ότι επειδή είναι σε μια μειονότητα η οποία δεν αντιμετωπίζεται και με την αξιοπρέπεια και το σεβασμό που θα έπρεπε, μάλλον θα αρρωστήσει συχνότερα από άσθμα, από παχυσαρκία, πάλι προβλήματα υγείας θεριδώνα και ψυχικά προβλήματα. Άρα δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίσοι απέναντι στο περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον δεν είναι απέναντι ίσο και είναι ευθύνη όλων μας και βέβαια των πιο ειδικών. Και όσο προχωράμε στις δομές, γιατί όχι, από την πολιτεία πάμε και στη σχολή. Και μάλιστα, αν δεν έχεις και πολύ καλό περιβάλλον κοινωνικο-οικονομικό, κινδυνεύεις ούτε καν να γεννηθείς. Κοιτάξτε πόσο αυξάνει η πιθανότητα να πεθάνεις επάνω στη γέννησή σου, όταν οι γονείς σου δεν είναι και τόσο εύκολοι. Και αν μάλιστα εδώ υπάρχουν κάτι ανεργίες και κάτι τέτοια, και τελευταία βλέπετε σε τι μεγάλο ποσοστό, 14% θάνατοι. 14% στα χίλια, αρχή μόνο να είμαστε. 14% στα χίλια. Βέβαια, ενός κακού μύρια έπονται, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που θα μας κάνουμε για τη χειρουργία και κι άλλα, η δομή βέβαια και η λειτουργία της οικογένειας, η οποία επηρεάζεται από τα προβλήματα που είπαμε, και εδώ μια οικογένεια η οποία δεν πατάει στα πόδια της, μια οικογένεια πολύ περισσότερο διαζυγίου, που ακόμα δεν έχει ορθοποδήσει έστω να μπορέσει να έχει δύο ανθρώπους να στέκονται στα πόδια τους, και εκεί τα ίδια προβλήματα, και εκεί το άσθμα, και εκεί η παχυσαρκία. Φανταστείτε, 12% άσθμα
στον πληθυσμό, όταν έχεις και τους δύο γονείς σου, 22% άσθημα όταν έχεις έναν γονέα. Πόσο αυξάνει η πιθανότητα να είσαι άρρωστος όταν τα πράγματα γύρω σου δεν είναι και τόσο καλά. Και όχι μόνο αυτό που πολλές φορές αγωνιούμε, μάλλον θα είσαι και ένα εκατοστό πιο χαμηλός. Θα είσαι και λίγο πιο κοντός. Και δεν θα μπορείς μάλλον να μιλάς και με τόσο ευστροφία στο σχολείο, πέρα βέβαια από τις δυσκολίες που θα έχεις, τα συναισθήματα και αυτά, έχει βρεθεί ότι το περιβάλλον επηρεάζει πολύ πολύ περισσότερο τα αγόρια. Αυτό το οικογενειακό συναισθηματικό περιβάλλον, τα κορίτσια, ναι, με δυσκολεύονται κάποια στιγμή, τα καταφέρνουν. Και βέβαια όταν συσσωρεύονται τα προβλήματα, εκείνο τουλάχιστον που μετράει σε ένα δύσκολο περιβάλλον είναι πραγματικά να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ένα τρυφερό τέτοιο, δηλαδή να αντισταθούν στα προβλήματά τους και να μπορούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, την τρυφερότητά τους, το λέω αυτό, γιατί ίσως να είναι και επίκαιρο. Όλοι αντιμετωπίζουμε προβλήματα, όλοι έχουμε δυσκολίες και αυτά. Στις οικογένειές μας δεν θα πρέπει να χάσουμε την τρυφερότητα και βέβαια το αίσθημα σταθερότητας και ασφάλειας. Αυτό τα παιδιά, όπως θα πω και στο τέλος, έχουν πολύ πολύ ευαίσθητες αντένες και ρέες στο να αντιλαμβάνονται το τι σημαίνει στο περιβάλλον. Λοιπόν, όχι, δεν θα υποκριθούμε, δεν ζητάμε κάτι τέτοιο, είναι λάθος, το παιδί θα το καταλάβει, θα αλλάξουμε. Λοιπόν, γιατί αν δεν αλλάξουμε και τα προβλήματα τα συσσωρεύσουμε και στο σπίτι, τότε αρχίζουν να συσσωρεύονται και προβλήματα υγείας, συμπεριφοράς, ακόμα και θυματοποίηση. Αυτά τα παιδιά πέφτουν πιο εύκολα θύματα κακοποίηση στο σχολείο από συνομιλίκους τους. Λοιπόν, αυτό είναι το περιβάλλον της οικογένειάς του. Θα γεννηθεί όμως και σε ένα φυσικό περιβάλλον, το οποίο για να δούμε τι υπόσχεται σε αυτό το παιδί. Υπόσχεται μια διαρκώς εξελισσόμενες κλιματικές αλλαγές, θερμοκρασία, θερμοκήπιο, όζον, τροπικά νοσήματα. Αν τα μεταφράσει αυτά κανείς, τα ακούτε στις ειδήσεις, σε γεγονότα, είναι αυτό δυστυχώς που κάποτε παραξενευόμαστε που το ακούγαμε στην Εκκλησία, σεισμοί, λοιμοί, γιώτα, πείνα, αρρώστιες, λοιμοί με όμικρο γιώτα, καταποντισμοί, πυρκαγιές, πόλεμοι. Αυτό δυστυχώς που είναι οι συνέπειες όλων αυτών των προβλημάτων και σαν και συνέπεια του προηγουμένου, αλλά και όχι μόνο, μόλυνση και ρύπανση του νερού, της τροφής, του αέρα, του περιβάλλοντος και υπερπληθυσμός και φυσικά αστικοποίηση με όλα τα προβλήματα που φέρνει. Εδώ είναι ενδιαφέρον να δείτε ότι στα τελευταία 600.000 χρόνια, πρώτη φορά το διοξείδιο του άνθρακα είναι τόσο ψηλά. Τουλάχιστον μέχρι τότε μπορούμε να το ξέρουμε. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει φτάσει σε τιμές οι οποίες για τα προηγούμενα 600.000 χρόνια της γης δεν έχει καταγραφεί. Και βέβαια κάποιοι είναι πιο ευαίσθητοι, και εδώ, όπως το είδαμε και προηγουμένως, περιοχές αυτές πλήττονται περισσότερο. Και επιπλέον, βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τα κρούσματα. Το καλοκαίρι 2003, όλοι που θυμόσαστε, 70.000 άνθρωποι πεθάναν περισσότερο από τον καύσωνα. 70.000 στην Ευρώπη και στην τέτοια. Μιλάμε για Ευρώπη. Έχει βρεθεί ότι αν από το 2071 μέχρι το 2100 αυξηθεί κατά 3 βαθμούς η θερμοκρασία, 86.000 επιπλέον θάνατοι κάθε χρόνο. Θα είναι μόνο και μόνο από αυτό. Και βέβαια 40-70% των ειδών ποικιλότητας θα εξαφανιστεί. Εδώ φαίνεται οι προβλέψεις για το που θα είναι οι περισσότεροι θάνατοι, το κόκκινο. Δυστυχώς είμαστε στη ζώνη επικινδυνότητας. Υποκριτισμοί τους είπαμε με τις ευαισθησίες τους, το νερό, μια προτεραιότητα. Εδώ έχουμε πρόβλημα να βρούμε νερό και αποχέτευση. Εμείς το μολύναμε.
με μικρόβια, με νητρόβι, με μέταλλα και με ό,τι άλλο θέλετε. Και βέβαια μέσω του νερού που γίνεται τα τρόφιμα, είτε με τις κλιματικές αλλαγές, είτε με το νερό, όπως είπα, είτε με τη διαδικασία που παράγουμε, την κεντρική, ας πούμε, διαδικασία παραγωγής τροφίμων, θα ξέρουμε όλα τα σκάνδαλα και όλα αυτά, η αστικοποίηση με την κεντρική διάθεση και όλα αυτά που εμποδώνουν αιμοκίνησης. Ατμόσφαιρα, ορίστε πάλι, το άσθημα μας συναντεύει συνήθως στα πέρα, εκεί ειδικά στα προβλήματα. Και δυστυχώς τα σωματίδια από την ατμόσφαιρα είναι αρκετά ψηλά και στην Ελλάδα.